Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωθήθηκε ο μέγας πατέρας της Εκκλησίας. Και ίσως είναι και ο μεγαλύτερος από όλους τους πατέρες. Και ο σπουδαιότερος ερμηνευτής των Αγίων Γραφών. Ο διδάσκαλος της Ελεημοσύνης υπέδειξε, μας φανέρωσε το ύψος της ταπεινοφροσύνης, όπως λέγει το τροπάριό του. Και σήμερα, τιμώντας τον, αναγόμεθα εις τον ουρανόν και θυμόμαστε της αγάπης, της μεγίστης αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ήταν άνθρωπος της ταπεινοφροσύνης, ήταν άνθρωπος της ομολογίας, ήταν άνθρωπος ο οποίος τα έβαλε με τους ισχυρούς της γης τότε, με τους αυτοκράτορες, τους οποίους και ήλεξε, γιατί δεν ήθελε να αρέσει τους ανθρώπους, αλλά εις τον αληθινό Θεό. Και γι' αυτό ακριβώς εκδιώχθηκε από τον κόσμο, ο οποίος εν το πονηρό κείται και στον οποίο συνήθως υποτάσσονται οι ισχυροί του κόσμου τούτου, οι κοσμικοί άρχοντες. Αλλά ακριβώς αυτό είναι και η δόξα του, όπως και ο Κύριος δοξάστηκε πάνω στο Σταυρό. Και βάζουμε ως επιγραφή στο Σταυρό ο Βασιλεύς της Δόξης. Έτσι και οι Άγιοι του, οι μιμητές του, δοξάζονται εν της παθήμασιν αυτών, εν της ταλαιπωρίας αυτών. Έτσι δοξάστηκε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καταδιώχθηκε, καθαιρέθηκε και πέθανε καθυρημένος και εξόριστος και αδικαίωτος και αναδείχθηκε μέγας Άγιος ομολογητής και μάρτυρας της πίστεως. Όμως όλα αυτά τα κατέκτησε γιατί ακριβώς επρόσεχε στον εαυτό του, υποπίαζε τη σάρκα και την δουλαγωγούσε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ήταν άνθρωπος της εγκρατείας, άνθρωπος αυστηρός στον εαυτό του, ασκητής μέγιστος. Και όταν ξεκίνησε Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Και έτσι θα δούμε λίγα λόγια και εμείς σήμερα για τη μεγίστη αυτή αρετή, η οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση της αγιότητος κάθε Αγίου και κάθε χριστιανού, γιατί όλοι οι χριστιανοί καλούμαστε να γίνουμε Άγιοι. Γι' αυτό η Εκκλησία μας προβάλλει τους Αγίους για να τους μιμηθιανούς. Στον λόγο του που έχει προς κάστορα επίσκοπων περί των 8 λογισμών της κακίας, με πρώτο έχει τον λόγο του περί εγκρατείας της γαστρός. Οι 8 λογισμοί της κακίας με τους οποίους ασχολείται είναι της γαστριμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της οργής, της λύπης, της ακιδείας, της καινοδοξίας και της υπερηφανίας. Αυτοί είναι οι 8 βασικοί λογισμοί ή τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα. Καταρχάς λοιπόν, λέει ο Άγιος Κασιανός, θα γίνει λόγος σε εσάς σχετικά με την εγκράτεια της γαστρός, η οποία εναντιώνεται στη γαστριμαργία και του τρόπου των νηστιών και της ποιότητος και της ποσότητος των φαγητών. Και αυτά, λέγει, δεν θα τα πούμε από μόνοι μας, αλλά θα πούμε εκείνα ακριβώς τα οποία έχουμε παραλάβει από τους Αγίους Πατέρες. Εκείνοι λοιπόν δεν έχουν παραδώσει έναν κανόνα νηστείας, ούτε έναν τρόπο λήψεως των φαγητών, ούτε το ίδιο μέτρο, λόγω του ότι δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη ή ένεκα της ηλικίας ή της ασθενείας ή εξαιτίας της συνήθειας του σώματος σε δίαιτα περισσότερο σύμφωνης με τα ήθη των πόλεων. Ανάλογα με το
ποιόν του κάθε ανθρώπου, τον οργανισμό του, την κράση του, τις συνήθειές του. Έχουν παραδώσει οι Άγιοι Πατέρες και διαφορετικούς κανόνες εγκρατείας. Γι' αυτό υπάρχει και ο πνευματικός οδηγός, ο προσωπικός του καθενός, για να καθορίζει ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο και το πόση εγκράτεια πρέπει να κάνει. Προηγουμένως τίνει περί εγκρατείας γαστρός ημίν λεχθήσετε της αντικειμένης τη γαστριμαργία. Κάθε πάθος πρέπει να αντικαθίσταται από την αντίστοιχη αρετή και αυτό σημαίνει μετάνοια. Έκλειον από κακού και ποιήσεων αγαθών. Φεύγεις από το κακό και κάνεις το αντίθετο καλό. Φεύγεις από την γαστριμαργία πότε, όταν αρχίζεις την εγκράτεια. Και θα λεχθεί, λέει ο Άγιος, περί του τρόπου των νηστιών και της ποσότητος και της ποιότητος και ποσότητος των βρωμάτων. Και ταύτα ουκ αφέ αυτό νερούμεν, αλ άπερ παριλείπαμεν παρά των Αγίων Πατέρων. Βλέπουμε και την ταπεινοφροσύνη του Αββά Κασιανού, όπως και όλων των Αγίων, οι οποίοι δεν αυτοσχεδιάζουν, δεν καινοτομούν μέσα στην Εκκλησία, αλλά είναι επόμενοι της Αγίας Πατράση. Και αυτό είναι το κριτήριο, εάν κάποιος είναι αληθινός πατέρας της Εκκλησίας, για να ακολουθεί τους προαυτού Αγίους Πατέρες. Και αυτό βλέπουμε και εδώ στον Αββά Κασιανό. Εκείνη την λέγει, οι Άγιοι Πατέρες δηλαδή, ούχε ένα κανόνα νηστείας, ουδέ έναν τρόπον της βρωμάτων μεταλήψεως, ουδέ το αυτό μέτρον παραδεδόκαση. Διατομή πάντα στην αυτήν έχει ισχύ η διηλικία, δύο μέτρο νηστείας και εγκρατείας, για την ίδια συνήθεια. Ένα δε πάση σκοπών παραδεδόκαση έχουν όμως παραδώσει σε όλους οι Άγιοι Πατέρες ένα σκοπό, να αποφεύγουμε την αυθονία, την πλεισμονή και να αποστρεφόμεθα τον χορτασμό της κοιλίας. Ένα δε πάση σκοπών παραδεδόκαση φεύγει την πλεισμονή, την χορτασία της γαστρός και να αποστρεφόμεθα το χορτασμό της κοιλίας. Δοκίμασαν δε, κατέληξαν δηλαδή έπειτα από πολλές δοκιμές που έκαναν στον εαυτό τους και πειραματισμούς, ότι είναι πιο ωφέλιμη και ότι συντελεί στην καθρότητα η καθημερινή λήψη τροφής με εγκράτεια σε σχέση με την παρατεταμένη νηστεία για 3 ή 4 ημέρες ή για μία εβδομάδα. Γιατί υπήρχαν και ασκητές που έτρωγαν μία ημέρα και 3 δεν έτρωγαν, ή 4. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες κατέληξαν ότι το καλύτερο είναι να τρώει κανείς καθημερινά από λίγο, παρά να κάνει αυτές τις μεγαλύτερες νηστείες και μετά να καταπίπτει και να μην μπορεί να κρατήσει ούτε το συνηθισμένο κανόνα της εγκρατείας. Τη δε καθημερινή νηστεία δοκίμασαν οφειλημωτέραν είναι και συμβαλωμένη προς καθαρότητα της εν 3 ή 4 ή έως εβδομάδος τεταμένης νηστείας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που γιορτάζουμε σήμερα έκανε πολύ έντονη νηστεία και γι' αυτό βεβαίως κατέπεσε κάπως και η υγεία του και έγινε πολύ ευαίσθητος. Και αυτό ακριβώς φανερώνει τη μεγάλη του αγάπη που είχε προς τον Χριστό και τη μεγάλη του αυταπάρνηση. Και γάρφησι τον αμέτρος εκτινόμενον την νηστεία υπέρ μέτρων πολλάκης και χρήστη της τροφής. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, ο Σοφοί και Διακριτικοί και ο Ιεροσόστομος κατέληξαν τελικά στο ότι αν κανείς κάνει μεγάλες νηστείες υπάρχει ο φόβος μετά να πέσει πάλι στο αντίθετο άκρο, τη γαστριμαργία και τη λεμαργία. Έτσι λοιπόν κατάλαβαν ότι
εκείνος που παρατείνει χωρίς μέτρο την νηστεία, πολλές φορές χρησιμοποιεί υπέρμετρα την τροφή, πέφτει μετά πάλι στην υπερβολή, στη γαστριμαργία και στην πλεισμονή. Επομένως, βάσει αυτού, λέγει ο Βάσκασιανός, πότε μεν ατονεί το σώμα εξαιτίας υπερβολικής ασιτίας και γίνεται πιο οκνηρό στα πνευματικά έργα, πότε δε, καταφορτωμένο από το πλήθος των τροφών, προξενεί στην ψυχή ακιδεία και χάβνωση. Αν ο άνθρωπος κάνει ακραίες ασκήσεις, καταπίπτει το σώμα, ατονεί και δεν μπορεί να κάνει τα πνευματικά του και μετά πέφτει στο αντίθετο άκρο και καταφορτώνεται με πλήθος φαγητών και έρχεται στην ψυχή η ακιδεία και η χάβνωση. Ως εκ τούτου ποτέ μεν την υπερβολή της ασιτίας ατονεί το σώμα και προς τα σωματικά λειτουργίας οκνηρότερον γίνεστε, ποτέ δε το πλήθος των τροφών καταβαρυνόμενων ακιδεία και χάβνωση εμποιήν την ψυχή. Και εξάλλου δοκίμασαν ότι δεν είναι σε όλους κατάλληλη η διατροφή με λαχανικά, ούτε με όσπρια, ούτε όλοι μπορεί να έχουν ως διατροφή τους μόνο ξερό ψωμί. Και είπαν ότι άλλος μεν όταν τρώει 2 λίτρες ψωμί ακόμη πεινά, άλλος δε όταν τρώει 1 λίτρα ή 6 μόνο ουγγιές χορταίνει. Σε όλους λοιπόν, όπως υπόθηκε προηγουμένως, έχουν παραδώσει έναν όρο εγκρατείας, το να μην εξαπατώνται από το χορτασμό της κοιλίας, ούτε να παρασύρονται από την ειδονή του λάρυγκα. Και ο καθένας μπορεί έτσι με τη βοήθεια του πνευματικού του να καθορίζει την ποσότητα και το είδος της τροφής. Εκείνος είναι όμως ο γενικός κανόνας να αποφεύγουμε τον χορτασμό και να μην πέφτουμε στην φιλιδονία και στην λεμαργία. Ου πάσιν αρμόδιον είναι δοκίμασαν την των λαχάνων μετάλληψη, ουδέ την των οσπρίων, ουδέ πάντας δύναστε τη του ξηρού άρτου και χρήστε τροφή. Και όλοι δεν αντέχουν την ίδια τροφή, μόνο ξηρό ψωμί ή λαχανικά ή μόνο όσπρια. Και άλλον μεν είπον 2 λίτρα αισθίοντα άρτου ακμήν πεινάν, και άλλος τρώγει 2 λίτρες ψωμιού και πάλι πεινάν, και άλλος άλλον δε αισθίοντα λίτρα ή εξουγγίας χορτάζεστε, και άλλος να χορταίνει με πολύ λιγότερο. Πάση νουν ως προείδεται έναν όρο νεκρατείας παραδεδόκαση, το μία πατάστε χορτασία κοιλίας, μη δε εξέλκεστε τι του λάριγκος ειδονή. Εκείνο που έχει λοιπόν σημασία είναι να τηρείται αυτός ο κανόνας, να μην πέφτουμε στη γαστριμαργία και στη λεμαργία. Διότι συνηθίζει να φλογίζει τα πυρακτωμένα βέλη της πορνείας, όχι μόνο η διαφορά ποιότητας των φαγητών, αλλά και η ποσότητα του πλήθους των τροφών. Ουδέγαρ η διαφορά της ποιότητος, η διαφορά ποιότητος των βρωμάτων μόνον, αλλά και η ποσότητα του πλήθους, τα πεπειρωμένα βέλη της πορνείας, ή οθεν ανάπτει. Και εδώ βλέπουμε τη διασύνδεση των σαρκικών παθών και της λήψεως τροφής. Και ανάπουν τα βέλη της πορνείας στην ψυχή του ανθρώπου, ανάλογα και με το ποια τροφή τρώγει, αλλά και με την ποσότητα της τροφής. Μπορεί κανείς να τρώγει ισχυρές τροφές, πολύ δυνατές τροφές και σε μικρή ποσότητα για να εξάπτεται το πάθος, ή να τρώγει τροφές πολύ ελαφρές αλλά σε μεγάλη ποσότητα και πάλι να εξάπτεται το πάθος της πορνείας. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει κανείς και το είδος που τρώγει, αλλά και την ποσότητα που τρώγει. Γιατί με οποιαδήποτε τροφή, κι αν γεμίσει το στομάχι, γεννά το σπέρμα της ασωτείας, λέει ο Άγιος. Αφετέρου δε, όχι μόνο η ζάλη από το κρασί συνηθίζει να μεθά τη διάνοια, αλλά και η αυθονία του νερού και όλων των τροφών η υπερβολή τη φέρνει σε κατάσταση λιθάργου και υπνηλίας.
ίας γαρδίποτε τροφής πληρωμένη γαστήρ, ασωτίας σπερματίκτη, αν γεμίσει η γαστέρα από οποιαδήποτε τροφή, τότε αρχίζουν να αναφύονται, να κινούνται στον άνθρωπο τα σαρκικά πάθη. Και πάλι ούμονον η κρεπάλη του ίνου την διάνοια με θυσκηνίωθεν, αλλά και πλεισμονή ύδατος και πασών τροφών υπερβολή, και καρωμένη και νιστάζουσαν αυτήν αποτελεί. Όχι μόνο το κρασί, αλλά και το πολύ νερό και η υπερβολή των τροφών φέρνει τον άνθρωπο σε κατάσταση λιθάργου και υπνηλίας. Αυτό σημαίνει και καρωμένη, σε μια κατάσταση λιθάργου. Στους οδομήτες έγινε αιτία της καταστροφής, όχι η ζάλη της από το κρασί και τα διάφορα φαγητά, αλλά σύμφωνα με τον προφήτη, η αυθονία του ψωμιού. Οι σοδομήτες ούκινου και διαφόρων βρωμάτων κρεπάλι καταστροφής γέγονεν αιτία, αλ άρτου πλεισμονήν κατά τον προφήτη. Έπεφταν για πλεισμονήν άρτων, επειδή έτρωγαν υπερβολικές ποσότητες από το ψωμί, έπεφταν στα φοβερά, στα βδαγερά πάθη της ομοφυλοφιλίας. Η ασθένεια του σώματος δεν αντιστρατεύεται την καθαρότητα της καρδιάς. Όταν προσφέρουμε στο σώμα όσα η ασθένεια απαιτεί και όχι βέβαια όσα η δομή θέλει. Η ασθένεια του σώματος προς την καθαρότητα της καρδίας που καντήκεται όταν παράσχουμε το σώμα τι, α, η ασθένεια απαιτεί, ούχα περ η δομή θέλει. Όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής, θα φάγει και θα καταλύσει πάλι με την υπόδειξη του γιατρού και του πνευματικού. Και αυτό δεν θα το βλάψει πνευματικά, εφόσον βέβαια θα φάγει όχι αυτά που δημιουργούν οι ειδονοί, αλλά αυτά που χρειάζονται για να θεραπευτεί από την ασθένεια. Η χρήση των φαγητών γίνεται αποδεκτή τόσο όσο να διακονεί την ανάγκη για να ζήσουμε, όχι τόσο ώστε να υπηρετεί τις ορμές της επιθυμίας. Αυτό ας κρατήσουμε και ας κλείσουμε με αυτό. Των βρωμάτων η χρήση όσων υπουργήσε προς το ζήν παραλαμβάνεται, ούχ όσων δουλέψε τις ορμές της επιθυμίας. Δεν πρέπει να ζούμε για να τρώμε, όπως λέει το ρητό, αλλά να τρώμε για να ζούμε, για να στερεώνουμε το σώμα, έτσι ώστε να μπορεί να υπηρετεί την ψυχή και να εκφράζει τη μετάνοιά της και να δοξάζει τον Θεό όλος ο άνθρωπος και έτσι να αξιωθεί και της Βασιλείας του Θεού. Ας έχουμε τις ευχές και τις πρεσβείες του Μεγάλου Πατρός Εκκλησίας μας, του Γιάννου Χρυσοστόμου, ώστε και εμείς να αγωνιστούμε με αυταπάνηση εναντίον των φοβερών παθών της λεμαργίας και της γαστριμαργίας και να αποκτήσουμε τη μεγάλη αρετή της εγκρατείας που είχε και ο ίδιος σε μέγιστο βαθμό. Και έτσι να αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.